Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι. Δεν είχα σκοπό να το κάνω αυτό το μηχανάκι βίντεο, αλλά επειδή θα δοκιμάσω κάτι, εάν πετύχει, μπορεί να είναι ένα tip για τα παιδιά όσοι θέλουν να το χαμηλώσουν. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο το μηχανάκι και να σας πω τι θα κάνουμε και τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι είναι της μαμάς. Και επειδή είναι κοντούλα, το χαμήλωσα για να φτάνει πιο άνετα. Λοιπόν, πήρα πίσω αναρτήσεις από 33 που φορούσε, το έβαλα 28, τη σκλήρινα. Για να μην έχει, να μην βρει το φτερό. Εδώ είμαστε εντάξει. Μπροστά, όπως βλέπετε, χαμηλώθηκε άλλο τόσο. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο εδώ. Απλά δεν έχει στόπο όπως έχουν κάποια μηχανάκια, όπως έχει π.χ. το Krypton. Αυτό ήταν, απλά το άνοιξα και το ξανάσφιξα. Είναι πιο χύμα ο σταυρός μπροστά από το Kimco. Λοιπόν, το πρόβλημά μας τώρα τι είναι? Ότι κοιτάξτε εδώ, επειδή έχουμε και αυτό το κενό και τη μεγάλη καμπύλη, όταν πατάει φρένο, ιδιαίτερα όταν στρίβει από τη δεξιά πλευρά, βρίσκει. Στον δρόμο είδα ότι τα Kawasaki έχουν διαφορετικό ποδόφρενο. Είναι πιο ίσιο. Λοιπόν, και σκέφτηκα να κοπεί εδώ μέσα, στη βάση, εκεί που είναι το ποδόφρενο, και να κολληθεί. Δηλαδή, όπως και αυτό εδώ, θα κοπεί εδώ και θα κολληθεί όλους ο βραχίωνας στον ήδη υπάρχον του Kimco και θα έρθει πιο πάνω. Αν το δείτε, φαίνεται ότι είναι διαφορετικό, δεν κάνει την καμπύλη. Λοιπόν, έχω έξω λαμαρινά στο φίλο μου τον Αντώνη που μου φτιάχνει και τις περισσότερες δουλειές σε θέμα με τα μηχανάκια. Θα το κόψουμε και θα το κολλήσουμε. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε και θα σας δείξουμε το αποτέλεσμα. Να δούμε αν θα κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, τελικά δεν βάλαμε το καβασάκι, φτιάξαμε το ίδιο. Γιατί όταν το βάλαμε, το καβασάκι ερχόταν κάπου εδώ κάτω. Και θα έπρεπε να γίνει πάλι πατέντα, να κολληθεί κομμάτι από πάνω και δεν θέλαμε, θέλαμε να μπει κάτι τέτοιο. Τι κάναμε όμως, επειδή είχαμε κόψει ήδη τον άξονα εδώ, επειδή το είχαμε κόψει ήδη, σας το έδειξα και στο βίντεο, κολλήσαμε όλο το φρένο πιο ψηλά. Ήρθε κάπου εδώ πάνω ήταν, αφαιρέσαμε ένα κομμάτι και κόψαμε αυτό το κομμάτι που το αφαιρέσαμε, κόψαμε το πατουράκι και το βάλαμε πιο κάτω. Αν δείτε, έχει έρθει όλο πιο πάνω και ήρθε και σε νορμάλ επίπεδο. Εν τω μεταξύ η κίνησή του είναι αυτή τώρα, κοιτάξτε πόσο. Και φρένο έχουμε καλό και δεν κατεβαίνει πολύ χαμηλά και δεν βρίσκει. Μειώσαμε και το κενό εδώ. Αφήσαμε κενό για να μην κοπανάει στην εξάτμιση και το φέραμε εκεί που έπρεπε. Σαν ιδέα, αυτό που σκέφτηκα δεν λειτουργήσε γιατί δεν είχα σκεφτεί όλες τις παραμέτρους. Πάντως, για τα χαμηλωμένα μηχανάκια και αυτό είναι μια λύση. Αν το ψάξετε λίγο με το φρένο για να έρθει σωστά. Αυτή η καμπύλη, αν σκεφτείτε, ήταν εδώ κάπου και τώρα έρθει πολύ πιο ψηλά και μας κάνει τη δουλειά του χωρίς να βρίσκει. Αν και εγώ το έχω πει, δεν είμαι της άποψης χαμηλωμένο μηχανάκι κυκλοφορήσιμο, γιατί βρίσκει,
χαλάει η γεωμετρία. Εδώ το κάναμε γιατί η μαμά είναι κοντούλα όπως είπα και έπρεπε να της το κάνω να βολεύεται. Χαμηλώθηκε όλο το μηχανάκι 5 πόντους και φτιάξαμε και το φρένο. Σκλήρινα και τις πίσω αναρτήσεις για να μην έχει θέμα με δεύτερο άτομο. Δοκιμασμένο, μια χαρά, δεν βρίσκονται μέσα θόλοι τίποτα. Και είναι λειτουργικό τώρα, από όλες τις απόψεις. Εκτός αν το μηχανάκι το έχετε για καμιά κόντρα, κάνα πάτημα και δεν σας ενδιαφέρει το καθημερινό. Αυτό είναι καθημερινό και έπρεπε να γίνει λειτουργικό σωστά. Αυτό ήταν ένα σύντομο βίντεο να σας βοηθήσω σε θέμα χαμήλωμα. Ελπίζω να σας δώσω μια ιδέα αν χρειαστείτε κάτι να φτιάξετε, να πάρετε μια ιδέα από εδώ, να σκεφτείτε κι εσείς κάτι και να λύσετε το πρόβλημά σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ακούτε τα βίντεο μου. Τα λέμε στο επόμενο.